Καλωσορίζουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων απόψε το βράδυ τον Δήμαρχο της Καστοριάς, τον κύριο Γιάννη Κορεντζίδη. Έχουμε και αρκετό καιρό να μιλήσουμε. Τι κάνετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε στο δελτίο μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Έχουμε ένα καλοκαίρι, έχουμε μία πορεία της Δημοτικής Αρχής, έχουμε την εξέλιξη, κύριε Δήμαρχε, αρκετών πραγμάτων. Ένα από τα πρώτα ζητήματα, τα οποία εγώ τουλάχιστον βάζω ως μία συζήτηση, παράδειγμα και με τον Δήμαρχο Καστοριάς, είναι και η λεγόμενη απογραφή. Βέβαια θέλω να πω ότι κατά καιρούς ακούγαμε διάφορα πράγματα και δεν θα πάω στις μονοεδρικές ή στις διεδρικές και όλα τα υπόλοιπα, θα τα δούμε αυτά. Κάποιοι μας λέγαν μάλιστα ότι μπορούμε να πάμε και σε 37.000 κατοίκους σαν περιφερειακή ενότητα Καστοριάς. Θέλω ένα σχόλιο, γιατί όλη αυτή η ιστορία και με την απογραφή στην χώρα αλλά και στην περιφέρεια θα έλεγα ότι είναι έτσι μια περιπέτεια και μια πολιτική των τελευταίων 15-20 ετών που θα πρέπει γενικά να μας προβληματίσει. Μιλάμε για μια απογραφή που έγινε 10 χρόνια μετά την προηγούμενη, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις εξελίξεις τις οικονομικές, κυρίως στην περιοχή της Καστοριάς. Παρόλα αυτά τα στοιχεία δεν ήταν καθόλου, θα έλεγα, αρνητικά. Υπάρχει μία πτώση και στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, αλλά και στον Δήμο Καστοριάς όπως και στους άλλους Δήμους, αλλά είναι στον Δήμο Καστοριάς ειδικά είναι η μικρότερη πτώση αριθμού σχεδόν στην Δυτική Μακεδονία. Άρα τα στοιχεία αυτά, το τι ακούγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, γι' αυτό λέω πάντα δεν πρέπει να ακούμε το τι ακούμε, να σχολιάζουμε, να στηριζόμαστε το τι ακούμε, αλλά στο τι βλέπουμε. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ίδιο βλέπουμε και με την απογραφή αυτή, η οποία σε γενικές γραμμές είναι ικανοποιητική. Και μιλάμε για μια απογραφή που δεν υπήρχε αυτή η πίεση που υπήρχε με προηγούμενες. Ήταν στην ψηφιακή της μορφή, αλλά όπως είπα και λόγω COVID, λόγω καταστάσεων άλλων και απρόβλεπτων, δεν υπήρχε η πίεση αυτή ώστε να εγγραφούν όλοι σε όλα τα σπίτια. Άρα, επαναλαμβάνω ότι σε γενικές γραμμές τα στοιχεία είναι ικανοποιητικά. Θα ήθελα λίγο να δούμε, επειδή είμαστε σε αυτό το τελείωμα του 7ου μήνα, έρχεται ο καθιερωμένος μήνας των διακοπών. Θεωρώ ότι και στην αυτοδιοίκηση αλλά και γενικότερα και στο κράτος δεν σταματάει η λειτουργία, παρότι υπάρχουν και οι άδειες και όλα αυτά. Είμαστε, κύριε Δήμαρχε, περίπου θα έλεγα στα 3 χρόνια από τον Σεπτέμβριο του 19. Δεν θέλω να κάνουμε εδώ τηλεοπτικό απολογισμό. Θέλω ένα σχόλιο όμως για αυτή την τριετία περίπου και να έρθω βέβαια και στα έργα. Γιατί έχω δει τον προγραμματισμό, έχω δει τις εγκρίσεις, τα έχουμε ανακοινώσει αυτά. Νομίζω ότι είναι έργα δεκάδων εκατομμυρίων. Φτάνουμε νομίζω τα 50, αυτά τα οποία με μελέτες και με εντάξεις και όλα αυτά μπορεί να δούμε. Θα ήθελα λοιπόν να δω, να ακούσω τη γνώμη σας για αυτή την τριετία στην Δημοτική Αρχή, να δω λίγο τα επόμενα βήματα και ενδεχομένως την έναρξη και των πολυαναμενόμενων έργων. Να μας πείτε πώς εξελίσσονται. Ήδη έχουν ξεκινήσει. Εγώ θα πω ότι θα τα δούμε, όχι ότι μπορεί να δούμε, θα τα δούμε τα έργα αυτά, γιατί μιλάμε για ένα τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο είναι από τα πλέον έτσι, ουσιαστικά, πραγματικά, ρεαλιστικά, και μιλάμε για εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, που σημαίνει ότι ό,τι έχει ενταχθεί, ό,τι υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα, είναι έργα τα οποία θα δούμε. Από την άλλη, είναι έργα τα οποία και έχει γίνει ο προγραμματισμός και οι εντάξεις και οι υποβολές σε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Μιλάμε για χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουν και προθεσμία εκτός από την υποβολή και προθεσμίες αποπεράτωσης του έργου. Άρα είναι κάποια έργα τα οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα, εκτός ότι θα ξεκινήσουν, θα ολοκληρωθούν κιόλας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 11 έργα σε εξέλιξη στον Δήμο Καστοριάς. Μιλάμε, επειδή ξεκινήσατε έτσι την ερώτηση με την τριετία που σε λίγο καιρό κλείνουμε. 1η Σεπτεμβρίου είχαμε αναλάβει το 19, σε λίγο καιρό θα έχουμε 1η Σεπτεμβρίου του 22. Τρία χρόνια όμως πάρα πολύ δύσκολα, χωρίς να υπάρχει καμία προετοιμασία. Τρία χρόνια από τα οποία τα 2,5 ήμασταν μέσα σε ένα καθεστώς απρόβλεπτης κατάστασης, ξαναλέω, με την πανδημία που υπήρχε σε όλο τον κόσμο. Τρία χρόνια όμως σχεδόν στα οποία δεν καθίσαμε ούτε λεπτό ούτε δευτερόλεπτο. Γι' αυτό επίσης την ερώτηση που κάνατε, αναφερθήκατε και σε διακοπές καλοκαιριού και ο επόμενος μήνας είναι κατ' ουσίαν έτσι μήνας διακοπών, αλλά και στην αυτοδιοίκηση αλλά και στην κεντρική κυβέρνηση
δεν υπάρχουν διακοπές. Συνεχώς και αλίμονο δηλαδή, αν είχαμε στον προγραμματισμό μας κάτι τέτοιο. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν μέχρι και σήμερα δεν έχουμε σταματήσει λεπτό, έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις, έχουμε εξασφαλίσει εντάξεις προγραμμάτων, έργων, έχουμε εξασφαλίσει την αποπληρωμή των χρεών που υπήρχαν στο Δήμο και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη ζωή για τους συμπολίτες μας. Και αυτό θα γίνει. Έλεγα και το προηγούμενο χρονικό διάστημα με κάποιες συζητήσεις που κάνουμε και στον δρόμο και συνομιλίες με τους πολίτες ότι η εκτίμησή μου είναι ότι η Καστοριά σε 3,5 με 4 χρόνια από τώρα, δηλαδή σχεδόν άλλον 1,5 χρόνο σε αυτήν την πρώτη θητεία που έχουμε και τα υπόλοιπα έτσι 2,5 χρόνια από την δεύτερη θητεία που ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι θα είμαστε για να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Σε 4 χρόνια λοιπόν από τώρα που μιλάμε η Καστοριά θα είναι εντελώς διαφορετική. Δεν μιλάμε για ένα βάθος 6-7 ετών όπου θα μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική Καστοριά, αλλά μέσα σε αυτή την τετραετία και μιλάω για τετραετία διότι θα είναι και η ολοκλήρωση των πρώτων έργων. Και όταν λέω πρώτα έργα, κύριε Παραρά, δεν μιλάω για 10 ή για 5 έργα, μιλάμε για 50 έργα. 50 έργα ύψους 55 σχεδόν εκατομμυρίων ευρώ. Καθημερινά έχουμε εντάξεις, καθημερινά έχουμε υπογραφές συμβάσεων. Κάτι το οποίο έγινε εξ ολοκλήρου από την αρχή. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν των 4 ετών θα έχει ολοκληρωθεί, από εδώ και πέρα θα έχει ολοκληρωθεί ένα μεγάλο πρόγραμμα που θα αλλάξει και την όψη αλλά και τις υποδομές της Καστοριάς. Λέτε λοιπόν ότι θα είναι μια διαφορετική Καστοριά. Ξέρετε, έχουμε πολύ καιρό να το οραματιστούμε πλέον αυτό ή και το ότι το ακούμε θα έλεγα ότι είναι και ενθαρρυντικό. Λέτε λοιπόν ότι σε αυτήν την τετραετία έχει ξεκινήσει όλο αυτό που θα χτίζεται, φαντάζομαι λέτε, το διαφορετικό πλέον της Καστοριάς και λέτε ότι στην επόμενη θητεία, έτσι, μετά τις εκλογές δηλαδή, από τον Ιανουάριο του 2024, λέτε ότι πλέον θα κάνουμε τα βήματα για μια εντελώς διαφορετική Καστοριά σε επίπεδο έργων, ανάπτυξης, υποδομών. Θα ολοκληρωθεί και θα τελειώσει το έργο το οποίο αυτό έχουμε προγραμματίσει και δεν είναι λόγια, γιατί στην αρχή είχα πει ότι δεν πρέπει να βασιζόμαστε σε λόγια, απλά να βλέπουμε έργα και πράξεις. Αυτό γίνεται λοιπόν. Όλα αυτά που σας λέω δεν είναι λόγια. Είναι υποβολές, είναι εντάξεις, είναι συμβασιοποιήσεις. Παρακολουθείτε και εσείς, παρακολουθούν και οι συμπολίτες μας ότι κάθε εβδομάδα συμβασιοποιούμε και ένα έργο καινούριο. Ήδη, όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 11 έργα στο Δήμο Καστοριάς σε εξέλιξη. 11 έργα είναι προς, 11 επιπλέον είναι προς δημοπράτηση. Δηλαδή μέχρι τέλος της χρονιάς κάποια από αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί. Πριν από λίγο καιρό έγινε η δημοπρασία, την προηγούμενη εβδομάδα έγινε η δημοπράτηση του κόμβου της Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ένα έργο το οποίο την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η συμβασιοποίηση και θα ξεκινήσουν οι εργασίες, ευελπιστώ μετά τον 15 Αύγουστο. Μετά τον 15 Αύγουστο. Τώρα βλέπουμε τα πορτοκαλί φανάρια και τα λοιπά και όλο αυτό, εκεί, όλο αυτό αλλάζει δηλαδή. Όλο αυτό αλλάζει και για τη συγκεκριμένη βλάβη που μιλάμε υπάρχει μια ζημιά, μια καταστροφή η οποία έχει προκληθεί και από τις οπτικές ίνες που πέρασαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και βέβαια από κάποια βραχυκλώματα και επίσης το σημαντικό είναι από τα ανταλλακτικά που περιμένουμε, τα οποία δεν υπάρχουν πλέον στην αγορά και λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που υπάρχει στη Ρωσία. Αλλά βλέπετε ότι η οικονομία σε όλο τον κόσμο είναι ταραγμένη, είναι διαταραγμένη. Έχει ταραχθεί. Με αποτέλεσμα να μην... Ξέρετε, πάνω σε αυτό να σας πω ότι θέλει την προσοχή, κύριε Δήμαρχε, σας διακόπτω, θέλει την προσοχή όλων μας, αλλά περιττώ να σας πω ότι η κυκλοφορία γίνεται πολύ πιο γρήγορα πλέον εκεί, στα σημεία αυτά. Οπότε μια επισήμανση, αλλά πάντοτε με προσοχή, γιατί από πολλές πλευρές έρχονται οχήματα. Αλλά λέω, η κυκλοφορία θεωρώ πως γίνεται πιο γρήγορα πλέον. Έτσι. Το έλεγα και εγώ πριν αναλάβω στον Δήμο, ως απλός πολίτης που κυκλοφορούσα στο συγκεκριμένο σημείο, έλεγα ότι είναι το κατάλληλο για να γίνει ένας κόμβος, γιατί τα φανάρια προκαλούν και κίνηση και διάφορα άλλα έτσι. Άρα είπατε ότι αυτό την άλλη εβδομάδα... Αλλά προφανώς δεν τα αφήνουμε έτσι σε αυτή την κατάσταση. Εντάξει, για την διευκόλυνση της κίνησης. Σίγουρα πρέπει να αποκατασταθεί η ζημιά και θα αποκατασταθεί. Αλλά ξεκινάει και το συγκεκριμένο έργο, όπως επίσης υπολογίζουμε ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα ξεκινήσει και το έργο, ή αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει και το έργο της ανάπλασης της οδού Ορεστίων από τα Ψαράδικα μέχρι τα Λύκια. Ένα επίσης σημαντικό έργο, γιατί μιλάμε ότι είναι ο δρόμος που συνδέει
τις δύο περιοχές, την παλιά με τη νέα πόλη, με πολύ... Και δεν το έχει, και δεν το έχει αγγίξει, δεν το έχει αγγίξει κανείς όλα τα χρόνια, τα τελευταία θα πω έτσι, κανείς δεν το έχει αγγίξει. Έχουμε και τα σχολεία μας εκεί με τεράστια κίνηση, με πολύ μεγάλη κίνηση από το Σεπτέμβριο και μετά. Τα σχολεία που μου δίνουν την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να σας πω ότι ξεκίνησαν οι εργασίες, μιλάω για τα λύκεια στην συγκεκριμένη περιοχή, ξεκίνησαν ήδη οι εργασίες της ενεργειακής αναβάθμισης. Όλα αυτά όμως θα τα πούμε σε μια συνέντευξη τύπου, σε μια παρουσίαση που θα γίνει, υπολογίζω, μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Θα γίνει μια κάνετε απολογισμό του έργου, έναν απολογισμό της αυτής της τριετίας. Μια τριετίας που, όπως είπα και πριν, δεν καθίσαμε καθόλου ούτε λεπτό και αυτό θα το δουν και σε εικόνες και στα χαρτιά όλοι οι συμπολίτες μας. Το Δήμαρχε, τι έγινε το χρονοδιάγραμμα... αυτά τα τρία χρόνια και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Το χρονοδιάγραμμα το οποίο έτσι συζητάμε και δεν είναι πλέον χρονοδιάγραμμα, με την έννοια ότι έβλεπα προχθές την ανακοίνωση για τα γήπεδα τένις, έβλεπα τις παιδικές χαρές. Θέλω να πω λοιπόν ότι πλέον ήρθε η ώρα που όλα αυτά δεξιά-αριστερά τα βλέπουμε και θα πρέπει να τα δούμε. Και άλλωστε αυτά τα οποία ανακοινώσατε ή μάλλον συζητάμε απόψε το βράδυ, είναι ότι ξεκινούν ή κάνουμε τη σύμβαση σε ένα μήνα. Δηλαδή ότι τα βλέπουμε. Πλέον έφτασε η ώρα να τα δούμε. Να σας πω... Ήδη και μια και αναφερθήκατε στις παιδικές χαρές, θα ήθελα να σας πω ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει αυτή τη στιγμή 14 πιστοποιημένες παιδικές χαρές. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει 12 πιστοποιημένες παιδικές χαρές. Ο Δήμος Καστοριάς στο τέλος της χρονιάς αυτής που διανύουμε θα έχει 18 πιστοποιημένες παιδικές χαρές, όταν την 1η Σεπτεμβρίου του 2019 δεν έχει ούτε μία. Μάλιστα. Σημαντικό το στοιχείο αυτό το οποίο λέτε και καταλαβαίνουμε κιόλας και, και τα μεγέθη έτσι, των περιοχών που ήδη αναφέρατε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Έτσι, η πορεία των έργων είναι εδώ. Να πούμε ότι σε εξέλιξη έχουμε έργα φυσικού αερίου. Αναμένουμε, κύριε Δήμαρχε, να ξεμπλοκάρει. Της ΔΕΙΑΚ. Οπότε τα δύο αυτά ζητήματα τα λέω κιόλας, γιατί πολλές φορές όλοι συζητάμε και τις ασφαλτοστρώσεις. Θυμίζουμε για μία ακόμη φορά ότι πρέπει να περάσουν, πρέπει να γίνουν αυτά και μετά να πάμε σε ασφαλτοστρώσεις που επιτέλους θα τις δούμε. Ξέρετε, δεν είναι θέμα 2 ετών, 3 ετών. Είναι θέμα πολλών χρόνων που έχουμε να δούμε πλέον καλούς δρόμους, έτσι. Έχω ξαναπεί ότι σε κάποια χωριά που επισκέπτομαι έτσι συχνά έχουν να δουν άσφαλτο και μέχρι και 40 χρόνια. Εμείς ήδη έχουμε εξασφαλίσει κονδύλια για τις ασφαλτοστρώσεις. Ήδη έχει μπει σε διαδικασία δημοπράτησης ένα σημαντικό ποσό για ασφαλτοστρώσεις. Γι' αυτό, αν θυμάστε, πριν από λίγο που είπα ότι μιλάω για μία τετραετία, δηλαδή τον 1,5 χρόνο αυτόν και άλλα 2,5 στην επόμενη θητεία, όπου η Καστοριά θα είναι αλλαγμένη. Δηλαδή, τι θα έχει γίνει σε αυτά τα 4 χρόνια. Μιλάω για σημαντικά έργα όπως είναι το φυσικό αέριο. Το έργο της ΔΕΙΑΚ, που είναι το πιο σημαντικό έργο αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα έχει αλλάξει όλο το δίκτυο της πόλης. Θα έχει μπει ο καινούριος φωτισμός, νέος φωτισμός στην Δημοτική Ενότητα Καστοριάς, στη Δημοτική Ενότητα Μακεδνών, στην Δημοτική Ενότητα Αγίας Τριάδος με φωτισμό LED. Αυτό θα γίνει, πιστεύω ότι μέχρι το χρόνο τέτοιο καιρό θα είναι όλα αυτά αλλαγμένα και επιπλέον θα έχει γίνει η ασφαλτόστρωση. Γι' αυτό μίλησα και για, και για τα έργα αυτά τα οποία φαίνονται, αλλά και τις υποδομές. Και οι υποδομές έχουν να κάνουν με το δίκτυο του φυσικού αερίου, με το δίκτυο της ύδρευσης και από επάνω οι ασφαλτοστρώσεις. Γι' αυτό έβαλα αυτό το βάθος, έτσι δεν είναι βάθος, είναι σύντομο το χρονικό διάστημα, το οποίο θα δούμε τεράστιες αλλαγές στον Δήμο Καστοριάς. Και σίγουρα πρέπει πρώτα να γίνουν αυτές οι εργασίες. Τι θα μου λέγατε, κύριε Παραρά, αν ξεκινούσαμε τις ασφαλτοστρώσεις πέρσι και φέτος με το δίκτυο του φυσικού αερίου και με το δίκτυο της ΔΕΙΑΚ ξανασκάβαμε, και τι θα έλεγε και ο απλός. Ήμασταν στους δρόμους να κάνουμε ρεπορτάζ και να τσακωνόμαστε μεταξύ μας, γιατί εμείς σας λέγαμε τι είναι αυτά που κάνετε, ασφαλτοστρώσατε, πληρώσαμε και τώρα τα ξαναχαλάμε και τώρα ξαναφτιάξτε τα. Θα τσακωνόμαστε. Και όταν για να εξασφαλίσεις ένα σημαντικό ποσό για ασφαλτόστρωση, γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν τα ίδια προβλήματα. Ήθελα να συμπληρώσω σε αυτά που έλεγα, ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, πιστεύω μέσα σε έναν μήνα το πολύ, θα έχουμε τελειώσει και το θέμα των δομών, επειδή μιλήσατε και για χρονοδιάγραμμα. Στο χρονοδιάγραμμα το οποίο είχαμε θέσει εξ αρχής, χωρίς υποσχέσεις, χωρίς μεγάλα λόγια, με τη μοναδική υπόσχεση δουλειά και νοικοκυριό, και αυτό γίνεται στον Δήμο Καστοριάς και δεν είναι επίσης λόγια, είναι πράξεις, όλα αυτά φαίνονται στα χαρτιά.
Ολοκληρώνουμε την, αυτό που είχαμε προγραμματίσει, δηλαδή την αναδιάρθρωση των δομών του Δήμου Καστοριάς με ένα πολύ πιο ευέλικτο σχήμα, με ένα σχήμα το οποίο δείχνει οργάνωση, δείχνει μια οικονομική έτσι, ανάπτυξη στον Δήμο Καστοριάς. Και τι θέλω να πω, όταν κλείνει λοιπόν η κοινοφελής, όταν κλείνει το νομικό πρόσωπο, όταν οι υπάλληλοι όλοι αυτοί πλέον εξασφαλίζονται γιατί μπαίνουν μέσα στο Δήμο, και όταν οι δομές, κυρίως οι τουριστικές, πάνε σε μια εταιρεία ΑΕ, η οποία θα μπορεί να διαχειριστεί διαφορετικά το κομμάτι του τουρισμού, δηλαδή με όλες τις δομές τις τουριστικές συγκεντρωμένες, με ένα ενιαίο εισιτήριο τουριστικό για όλο τον κόσμο, σίγουρα αυτό είναι ανάπτυξη και κυρίως είναι ευελιξία. Βγάζοντας από πάνω της και το βραχνά του λατομείου, έχοντας έσοδα από, από τη συγκεκριμένη κίνηση. Και θέλω να σας πω ότι πλέον έχει τελειώσει, είναι σε διαδικασία εργασιών το λατομείο Καστοριάς. Έχει τελειώσει αυτό το πρόγραμμα. Εργασιών, τι εννοείται, δουλεύει πλέον? Δουλεύει το λατομείο Καστοριάς, δουλεύει νομιμότατα, δουλεύει με όλες τις άδειες. Δουλεύει από επιχειρηματίες οι οποίοι γνωρίζουν την συγκεκριμένη ενασχόληση χωρίς αλήθεια, ο Δήμος Καστοριάς. Δουλεύει. Εγώ νόμιζα θα είμαστε μόνοι μας στις ένδικες διαδικασίες όπου κάποιοι ενδεχομένως είχαν στόχο τον απόλυτο εγκλωβισμό του Δήμου, θα πω εγώ, έτσι. Έχουν τελειώσει αυτά, παρόλο που μας είχαν ταλαιπωρήσει, παρόλο που μας είχαν κουράσει, αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Και πώς θα το βάλουμε κάτω όταν έχουμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των συμπολιτών μας? Και μόνο 20 και πλέον δικαστικές διαμάχες, τις οποίες οι αντίδικοι τις έχουν χάσει όλες. Mm-hmm. Παταγωδός, θα έλεγα, και ξοδεύοντας και αρκετά χρήματα από την πλευρά τους. Άντως, να πούμε ότι δεν ξοδεύουν μόνο χρήματα αυτοί που κάνουν αυτές τις διαδικασίες τις ένδικες, έτσι, και είναι και καιροί δύσκολοι, απορώ πραγματικά. Λέω το εξής όμως, ότι κύριε Δήμαρχε, το όραμα αυτό που είχατε... Υπάρχει κάποια άνεση, οικονομική άνεση. Δεν ξέρω τι υπάρχει, αλλά ξέρετε κάτι. Εγώ λέω και το εξής, ότι και αυτή η καθυστέρηση, εφόσον δεν υπάρχει δικαίωση, και βλέπω ότι η Δημοτική Αρχή με αυτό που είχατε σκεφτεί τελικά δικαιώνεται, και όταν υπάρχουν και αποφάσεις δικαστικές, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έτσι, απορώ δηλαδή γιατί δεν το κάναμε αυτό στο πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο του έτους, της χρονιάς της πρώτης, ώστε να έχει ήδη και έσοδα ο Δήμος. Δηλαδή, χάσατε και λεφτά, ή μάλλον χάνουμε ως Δήμος λεφτά. Όντως, ο Δήμος έχανε λεφτά, έτσι κι αλλιώς, όλα τα προηγούμενα χρόνια είχανε λεφτά από τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Μια επιχείρηση που είχε εκτός από τα πάγια, είχε την μισθοδοσία των υπαλλήλων, είχε πετρέλαια, είχε ΔΕΗ, είχε διάφορες απώλειες. Όλα αυτά πλέον δεν τα έχουμε. Οι υπάλληλοι θα απασχοληθούν στις τουριστικές δομές, τις οποίες θα έχει πλέον η συγκεκριμένη επιχείρηση. Mm-hmm. Και βέβαια ο Δήμος θα έχει μόνο έσοδα από αυτήν την κίνηση και καθόλου έξοδα. Είχα πει κάποια στιγμή, κύριε Παραρέα, ότι ο Δήμος δεν είναι επιχειρηματίας, δεν είναι επιχείρηση η οποία πρέπει να έχει στα χέρια της τέτοιες δομές. Παράδειγμα, αν είχαμε κληρονομήσει ή αν είχαμε στην διάθεσή μας ένα σούπερ μάρκετ, θα έπρεπε να το δουλέψει ο Δήμος? Με αυτή την κίνηση λοιπόν έχουμε εξασφαλίσει ένα σημαντικό ποσό για τον Δήμο Καστοριάς χωρίς να έχει καθόλου έξοδα. Ξέρετε, καθώς θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, δεν θα σας κάνω το ερώτημα, επειδή πριν αναφερθήκατε έτσι για τις δημοτικές εκλογές και για τα υπόλοιπα, θα σας πω αμέσως, απλά δεν θέλω να προσπεράσω και κάτι που είπατε, το προσπεράσαμε έτσι στον σύντομο τηλεοπτικό χρόνο, για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των σχολείων. Είναι πολύ σημαντικό που τα κάνουμε αυτά, κύριε Δήμαρχε, τα κάνουμε το 2022. Θα θέλαμε αυτά να έχουν γίνει 5 χρόνια πριν, τέλος πάντων, κρατώ όμως ότι και αυτά στα σχολεία και όχι μόνο, έτσι ξεκινούν και τελειώνουν κιόλας. Δηλαδή θα τα δούμε σύντομα, θα είναι ναι, ενεργοποιημένα αυτά. Γι' αυτό το λόγο έχουν ξεκινήσει οι εργασίες ήδη στα λύκια της Καστοριάς. Ευελπιστούμε ότι θα είναι πλέον από εδώ και πέρα, να ξέρετε ότι η πίεση είναι προς τους εργολάβους, προς τους αναδόχους που έχουν αναλάβει αυτές τις εργασίες. Δηλαδή, ο Δήμος ό,τι έχει να κάνει από την πλευρά του το έχει κάνει. Σίγουρα υπάρχει επίβλεψη, υπάρχει η πίεση και προσωπικά από την πλευρά τη δική μου προς τους αναδόχους για να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν. Γιατί βλέπουμε επιτέλους να γίνονται όλες οι εργασίες, όλα τα έργα στον Δήμο Καστοριάς. Μιλάμε για 10 σχολεία και δημοτικά κτίρια όπου γίνονται αναβαθμίσεις. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για έναν μεγάλο Δήμο, ο οποίος έχει 80 σχολεία στην κατοχή του, δεν έχει 10, δεν έχει 8. Έχει 80 σχολεία, έχει πάρα πολλά δημοτικά κτίρια. Έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι ο Δήμος Καστοριάς είναι νομαρχία με τις αρμοδιότητες όμως ενός Δήμου, δηλαδή την καθημερινότητα, τα χόρτα. Είχαμε και απρόβλεπτες καταστάσεις, κύριε Παραρέα. Αν θυμάστε επίσης, που θυμάστε, το ξέρω πολύ καλά, τους 2 τελευταίους χειμώνες είχαμε τις πιο σφοδρές χιονοπτώσεις της τελευταίας 12ετίας.
Αυτή τη στιγμή ζούμε στην Καστοριά και είμαστε σε ένα κλίμα τροπικό. Όταν λοιπόν είχαμε συμβάσεις, γιατί το λέω αυτό, όταν είχαμε συμβάσεις για το κόψιμο και τον καλοπισμό των χόρτων σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Καστοριάς, ξέρετε, τα προηγούμενα χρόνια η παρέμβαση ήταν μία φορά το μήνα. Αυτή τη στιγμή κάνουμε παρεμβάσεις 3 και 4 φορές το μήνα, διότι καταρχήν αυτό που έχει διαμορφωθεί κάθε μέρα, βλέπετε, έχουμε βροχή, ήλιο, βροχή, ήλιο. Εντάξει, βεβαίως, βεβαίως. Έχετε δίκιο. Να μην βάλουμε και την κρίση της Γούνας που ταλανίζει έτσι την περιοχή. Γιατί αυτό και την υγειονομική κρίση που την είπατε, που ήταν το χειρότερο υπάρχει, που είχαμε ζήσει. Έτσι. Και υπάρχει έτσι αυτή η ανασφάλεια, αυτή μάλιστα, η γκρίνια στον Δήμο Καστοριάς. Να σας πω, καταρχήν για το ότι δεν μιλάμε για, είτε για σκουπίδια, είτε για θέματα άλλα, είτε για τα χόρτα κτλ. Να χαίρεστε με την έννοια ότι και χαιρόμαστε εμείς. Δεν μιλάμε, δεν κάνουμε ρεπορτάζ, δεν ανεβάζουμε φωτογραφίες, γιατί προφανώς δεν εντοπίζονται προβλήματα. Να σας ρωτήσω, δεν θέλω πολύ μεγάλη ανάλυση, ένα σχόλιο. Ισόρροπη ανάπτυξη, κύριε Δήμαρχε, στον Δήμο σας. Γιατί είπαμε, είναι ένας Δήμος με 34 περίπου χιλιάδες, όταν 46 είμαστε όλοι. Άρα καταλαβαίνουμε ότι, σωστά λέτε, είναι μια νομαρχία. Ισόρροπη ανάπτυξη, δίνεται προτεραιότητα σε όλες τις δημοτικές, τοπικές κοινότητες, δημοτικά διαμερίσματα. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία καταρχάς με όλους τους πρόεδρους. Με το σύνολο, θα έλεγα, των πρόεδρων των τοπικών κοινοτήτων. Όλα τα αιτήματα τα οποία υπάρχουν από τους πρόεδρους ικανοποιούνται σε μέγιστο δυνατό βαθμό. Αρκεί να γίνονται γνωστά σε εμάς. Δηλαδή, επισκεπτόμαστε κάποιες περιοχές, κάποια χωριά. Ίσως υπάρχουν και κάποια προβλήματα τα οποία δεν είμαστε γνώστες, δεν έχουμε ενημερωθεί, αλλά αν δεν ενημερωθούμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε από τους αρμόδιους, και αρμόδιοι είναι οι πρόεδροι των κοινοτήτων, δεν μπορούμε να ξέρουμε για να τα αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με τον προγραμματισμό, υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες. Έχουμε ένα πρόγραμμα της ΣΑΤΑ, το οποίο δημοπρατήθηκε το προηγούμενο, πριν από 15 μέρες, περίπου ένα μεγάλο πρόγραμμα 650.000 ευρώ, που είναι για όλες τις κοινότητες ανεξαιρέτως του Δήμου Καστοριάς. Σε όλες τις κοινότητες, λοιπόν, και σύμφωνα με τα αιτήματα που έχουμε, γίνονται παρεμβάσεις, μικρές ή μεγάλες, ανάλογα τι θα ζητήσει ο κάθε πρόεδρος. Ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες, είναι στο στάδιο αποπεράτωσης κάποιων, αλλά και κάποιες άλλες σε κάποια άλλα χωριά που θα ξεκινήσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πολύ ωραία. Εγώ πάντως θα ήθελα αυτά όλα να τα βλέπω. Παράδειγμα, όπως και ο Μητροπολίτης Καστοριάς, δεν είναι η δουλειά του ανθρώπου να ξέρει πώς γίνονται τα έργα, αλλά λέω ότι θα ήθελα πραγματικά, κύριε Δήμαρχε, να λέω να κάνουμε ένα ενιδρίο, να κάνουμε ένα κολυμβητήριο, να κάνουμε ένα ναό, και αυτό να γίνεται. Και έρχομαι και στην πρόταση του Μητροπολίτη, έτσι που συζητιέται τελευταία, για έναν ιερό ναό. Οπότε κάντε μου και ένα σχόλιο για όλη αυτή τη συζήτηση. Λέω και πάλι που όλοι θα θέλαμε όμως να μπορούμε να ζητάμε ένα έργο και ο Δήμος να το κάνει. Ή η νομαρχία να το κάνει, η πρώην ή η κυβέρνηση, έτσι. Εγώ θα έλεγα όχι μακάρι να το κάνει, μακάρι να μπορούσε να γίνει με ένα μαγικό ραβδάκι επίσης που χρησιμοποιώ πολύ συχνά. Σίγουρα υπάρχουν πολλές ανάγκες στην περιοχή μας, κάτι που δεν είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Πάρα πολλές ανάγκες και σε σχολεία και σε νοσοκομεία και σε υγειονομικές μονάδες και σε πολιτιστικά κέντρα. Πρέπει να τα λύνουμε αυτά όμως. Σιγά σιγά να τα λύνουμε όσο περνούν τα χρόνια. Συσσωρεύτηκαν αυτά, να τα λύνουμε. Σιγά σιγά θα τα λύνουμε. Υπάρχει μια άριστη σχέση, θα έλεγα, με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, τον οποίο υπάρχει αυτή η σχέση και με μένα προσωπικά, αλλά και με τον και ως Δημοτική Αρχή, με την Εκκλησία. Παρ' όλα αυτά, η πρόταση είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί, θα πρέπει να εξεταστεί. Κάθε πρόταση, κύριε Δήμαρχε, κάθε πρόταση που γίνεται, έτσι δεν είναι? Και οι έτσι πρόεδροι από τα χωριά σας δίνουν διάφορες προτάσεις, έτσι, οι φορείς, η κυβέρνηση, οι υπουργοί. Τη συγκεκριμένη πρόταση την είχα συζητήσει και κατηδίαν με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας. Ήρθε μία επιστολή στον Δήμο Καστοριάς με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Πιστεύω τον κατάλληλο χρόνο, όταν πρέπει και αν πρέπει, θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Μάλιστα. Τώρα, για να κλείσω. Δεν θα σας ρωτήσω αν θα είστε υποψήφιος, γιατί μου είπατε πριν ότι ήδη η προετοιμασία και τα έργα τα οποία βλέπουμε σε αυτή τη τετραετία, έτσι, θα πρέπει να ολοκληρωθεί και στη δεύτερη θητεία σας, μου είπατε, εάν σας επιλέξει, έτσι, ο λαός, το εκλογικό σώμα του Δήμου Καστοριάς. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, είναι αν σε αυτή την επόμενη περίοδο που έχουμε μέχρι τότε, σε 1,5 χρόνο, εάν κινείστε προεκλογικά, δηλαδή αν, που λέμε, κατεβάζουμε στη λόμο ολίβια και τα λοιπά και τρέχουμε για εκλογές, ή αν πάμε να υλοποιήσουμε όλο αυτό και θα ασχοληθούμε με τις εκλογές τότε.
είναι κάτι το οποίο δεν με έχει απασχολήσει, κύριε Παγαρά, και ούτε θα με απασχολήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι. Είμαστε εδώ σε αυτή τη θέση. Αυτό περνάω και στους συνεργάτες μου και στους αντιδημάρχους και σε όλους να κλείσουν τα αυτιά τους και να ασχοληθούν και να ασχοληθούμε μόνο με το έργο το οποίο αυτό έχουμε μπροστά μας. Αυτό έχει ανάγκη η Καστογιάννα, δεν έχει ανάγκη ούτε για εκλογολογία, ούτε για το τι καπρίτσιο έχει ο καθένας να αναλάβει μία θέση, έναν μισθό ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς αυτό που κάναμε από την αρχή, από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019 που ξεκινήσαμε, ήταν ένα πλάνο οκταετίας, ένα πλάνο το οποίο για να αποπερατωθεί σίγουρα χρειάζεται δουλειά, σίγουρα χρειάζεται προγραμματισμό, σίγουρα χρειάζεται να έχεις στόχους. Αυτόν τον στόχο βάλαμε εξ αρχής και βλέπουμε ότι κινείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό τον οποίο είχαμε κάνει. Επαναλαμβάνω ότι περάσαμε δύσκολα, περάσαμε πολλά δύσκολα, και σε όλο τον κόσμο βέβαια υπήρχε αυτή η απρόβλεπτη κατάσταση με την πανδημία, αλλά και στην Καστοριά πιο ειδικά και με όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που υπήρχαν. Έγινε μια προετοιμασία το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το οποίο ήδη φαίνεται αποκτάει σάρκα και οστά αυτός ο προγραμματισμός ο οποίος είχαμε κάνει. Μιλάμε χειροπιαστά, μιλάμε πλέον με έργα, μιλάμε πλέον μόνο για την ουσία. Δεν μιλάμε για πλέον στο Δήμο Καστοριάς για κομμένα ρεύματα ή για κουβάδες στην οροφή, σε κλειστά γυμναστήρια κλπ. Θυμάστε επίσης τι είχε γίνει από την πρώτη μέρα που είχαμε αναλάβει. Έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο πλέον ο Δήμος Καστοριάς και από άποψη οικονομικής δεν οφείλονται σε κανέναν χρήματα. Όλο αυτό δεν θα το αφήσουμε να πάει χαμένο. Δεν θα αφήσουμε την πόλη, τον Δήμο να γυρίσει, να επιστρέψει πίσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια. Δεν θα σας πω καλό καλοκαίρι, γιατί η δουλειά και όλα αυτά συνεχίζονται και από εμάς και από εσάς και από όλους. Εδώ θα είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε το κεντρικό μας δελτίο. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας.